Η δικηγόρο που είναι μαζί μας εδώ, με πολλές απορίες δικές μας και δικές σας, τις οποίες θα απαντήσει βεβαίως η ίδια και την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Πολύ καλά και έχουμε απορίες πολλές. Το ξέρω, με τους πληστηριασμούς, με τις ρυθμίσεις. Οι δανειολήπτες είναι πάρα πολύ μπερδεμένοι, δεν ξέρει ο καθένας τι γίνεται. Κάποιοι με το παλαιότερο καθεστώς έχουν αποκομίσει πάρα πολύ καλές αποφάσεις από τον νόμο Κατσέλη. Για παράδειγμα, πρόσφατα δίκαιε μια απόφαση που από 170.000 δάνειο του διέγραψε το δικαστήριο τις 100.000. Μια τέτοια είδους ρύθμιση δεν υπήρχε περίπτωση να την κάνει αν πήγαινε στην τράπεζα. Αυτές είναι παλαιότερες εποχές, καλές εποχές. Τώρα οι δανειολήπτες τι διεξόδους έχουν, να δούμε τη ρεαλιστική κατάσταση. Τι ισχύει σήμερα με τους πληστηριασμούς. Άρα, αναστέλλονται οι πληστηριασμοί λόγω της κατάστασης της πανδημίας. Μέχρι τις 15 Μαρτίου έχουν κάνει συμφωνία έτσι κι αλλιώς με τις εταιρείες διαχείρισης και τις τράπεζες. Και μετά όμως, συνεχώς δηλαδή με τους συμβολογράφους που μιλάω, που είναι αρμόδιοι για τους πληστηριασμούς, συνεχώς αναστέλλονται, δεν γίνονται. Εν τούτης, ένας δανειολήπτης, αν θέλει να είναι ιδίως οι πληττόμενες ομάδες από τον κορονοϊό, δεν έχουν να φοβούνται για πληστηριασμό. Να πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις με εταιρείες διαχείρισης που έχουν χειριστεί στο γραφείο και το ξέρω προσωπικά, δεν είναι μια πληροφορία απλή, που ενώ έχουν βγει προγράμματα πληστηριασμών, ο δανειολήπτης θέλει να κάνει ρύθμιση, προσφέρει λεφτά και ποσό εφάπαξ για να διακοπεί ο πληστηριασμός και μια πολύ καλή πρόταση για μηνιαία δόση. Η εταιρεία διαχείρισης δεν μπαίνει καν σε συζήτηση και εξωθεί το ακίνητο να βγει σε πληστηριασμό. Να ρωτήσω κάτι, να δούμε... Κουσάνο, μια απορία έχω. Ο πτωχευτικός κώδικας δεν θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Από τον Ιούνιο, πότε ξεκινάει αυτό? Ο πτωχευτικός κώδικας, λοιπόν, ήδη από 1η Μαρτίου εφαρμόζεται για νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν περιουσία πάνω από 350.000 ευρώ. Mm-hmm. Για την πλειοψηφία όμως των πολιτών που έχουν πλειοψηφία κάτω από 350.000 ευρώ, αρχίζει να εφαρμόζεται από 1η Ιουνίου. Μπράβο, απορία λοιπόν. Απορία μου είναι εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις βγάλει ένα πλάνο να μπορέσεις να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να μην πάνε οι άνθρωποι τώρα να τρελαθούν, με το πτωχευτικό κώδικα, ωραία, τον Ιούνιο, γιατί δεν παγώνεις τους πληστηριασμούς μέχρι τότε, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν στο πτωχευτικό κώδικα και να ξεκινήσει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, γιατί πρέπει να περιμένεις τώρα 2-3 μήνες που θα γίνεται όλο αυτό το κυνήγι, ανοίγουν πληστηριασμοί, δεν ανοίγουν, τηλέφωνα, ξετηλέφωνα, δεν απαντάνε οι εταιρείες, γίνεται ο κακός χαμός, αφού έχεις ένα πτωχευτικό κώδικα ο οποίος θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο και υποτίθεται θα δώσει μια λύση σε όλο αυτό το χάος? Ουσιαστικά αυτό γίνεται, αλλά όμως τυπικά δεν έχει βγει ένας νόμος που να το λέει αυτό και υπάρχει ένα καθεστώς ανασφάλειας. Κατ' ουσίαν όμως αυτό γίνεται και μάλιστα είναι το παράπονο των εταιριών διαχείρισης, να το πω σε εισαγωγικά. Είχε γίνει ένα webinar, μια διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων εταιριών διαχείρισης και τραπεζών, το Fin Forum, και εκεί τον προβληματισμό εξέφρασαν και αυτό το παράπονο εταιρείες διαχείρισης, ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί και δεν μπορούν, ας πούμε, να προχωρήσουν σε εκτέλεση και έτσι δεν μπορούν να πιέσουν τους δανειολήπτες να πληρώσουν. Από 1η Ιουνίου που θα ξεκινήσει ο πληστηριασμός, δεν θα ξεκινήσει όμως μόνο. Συγγνώμη, όχι ο πληστηριασμός. Από 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει ο πτωχευτικός. Δεν θα ξεκινήσει μόνο ο πτωχευτικός. Θα ξεκινήσει και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός με τις 240 δόσεις. Θα μπορεί δηλαδή να μπει ένας δανειολήπτης στην πλατφόρμα και να ρυθμίσει τα χρέη του μέχρι 240 δόσεις. Και εδώ βλέπουμε την κάρτα, ποια είναι η τακτική των εταιριών και ποιος ο ρόλος των εταιριών αυτών. Οι εταιρείες διαχείρισης υπάρχουν επειδή η πλειοψηφία των δανείων έχουν τιτλοποιηθεί, δηλαδή έχουν μεταβιβαστεί. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει πολλοί δανειολήπτες. Θεωρούν ότι ακόμα χρωστάνε στις τράπεζες από τις οποίες είχαν πάρει τα δάνεια. Όχι, τα δάνεια έχουν σπάσει και εδώ είναι το οξύμορο ότι ένας άνθρωπος πήρε δάνειο από μια τράπεζα. Πάει στην τράπεζα να κάνει ρύθμιση και του λέει η τράπεζα: ξέρεις, τα δάνειά σου έχουν σπάσει. Το ένα το έχει αγοράσει το ένα φαντ. Το άλλο φαντ. Τώρα πλέον η εταιρεία διαχείρισης, αυτή διαχειρίζει το δάνειό σου και πρέπει με άλλο να μιλήσεις για το ένα δάνειο, με άλλον για το άλλο δάνειο, άλλη εταιρεία έχει το άλλο δάνειο. Έτσι όπως τα λέτε, μάλλον δεν θα βγάλει άκρη κανείς έτσι, γιατί αν πάει στην τράπεζα θα δει και τον διευθυντή της τράπεζας και μπορεί να συνοηθεί. Αν λέτε τώρα το δάνειό του μπορεί να έχει πάει σε ένα φαντ, τρέχα γύρευε τώρα.
αρμόδιος για να μιλήσουμε για το δάνειο που έχει πάει στο ΦΑΝΤ. Αυτό εξηγώ ότι είναι η εταιρεία διαχείρισης που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει ελληνικά στελέχη και μπορεί να συνεννοηθεί, αλλά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, επειδή τα δάνειά του έχουν πάει σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, η εταιρεία διαχείρισης το διαχειρίζεται. Για το κάθε δάνειο έχει άλλον αρμόδιο υπάλληλο. Φυσικά μπορεί να πάει σε ένα τραπεζικό κατάστημα, αλλά δεν είναι εύκολο να βρει άκρη. Οι οποίες παίρνουν 800.000 τηλέφωνα την ημέρα τον κάθε έναν τον κακομοίρη που χρωστά 10 ευρώ στην τράπεζα, δεν μπορούν να τον πάρουν και να του πούνε, ξέρεις κάτι, ότι έχουμε αναλάβει το δάνειο σου και ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε εμείς. Τον αφήνουν φυσικά έτσι να ψάχνουν και συμβαίνει να αυτό, βεβαίως. Και μετά την άλλη μέρα θα τον πάρει άλλος υπάλληλος και την άλλη μέρα θα τον πάρει άλλος υπάλληλος. Δηλαδή υπάρχει και ένα θέμα οργάνωσης και οργανωτικότητας, να ξέρεις με ποιον μιλάς, το οποίο δεν είναι. Και υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δυσκολεύονται, δεν ξέρουν το ίντερνετ. Σου λέει, στείλε μου τα χαρτιά σου για να αξιολογήσω την πρότασή του, δυσκολεύονται σε αυτό. Εντάξει, γίνεται, αλλά κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται πιο πολύ. Να, κάνεις το σταυρό σου, λοιπόν, όντως, αν πάει στην τράπεζα ένας δανειολήπτης για να κάνει ρύθμιση, λέει η κάρτα μας, θα βγάλει άκρη. Αν λοιπόν έχει υπομονή, θα βγάλει άκρη, θα δώσει τα έγγραφά του τα οικονομικά, θα του κάνει η εταιρεία διαχείρισης μια αντιπρόταση, μια πρόταση. Έχει δικαίωμα βάσει του κώδικα διοντολογίας να κάνει και αντιπρόταση ο δανειολήπτης, αν δεν του αρέσει η πρόταση της τράπεζας. Αλλά να πούμε ότι οι ρυθμίσεις είναι take it or leave it. Δηλαδή δεν υπάρχει ισότητα στη διαπραγμάτευση. Αυτό που λέει η εταιρεία διαχείρισης, ή το δέχεσαι ή φεύγεις. Δεν γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση, αυτό είναι ένα παράπονο. Σου βγάζει μια δόση η εταιρεία διαχείρισης και αν δεν σ' αρέσει και δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, αν δεν μπορείς, όχι αν δεν σ' αρέσει, αυτό είναι, δεν αλλάζει. Και αυτό είναι ένα σοβαρό παράπονο, δεν γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση. Είναι αυτό και αν σ' αρέσει, αλλιώς δεν γίνεται ρύθμιση. Τι προβλέπει ο κώδικας διοντολογίας και τι προσδοκίες μπορούν να έχουν οι δανειολήπτες, λέει το επόμενο ερώτημα που ξέρω ότι είναι και ερώτημα πολλών από αυτό που μας παρακολουθούν. Ο κώδικας διοντολογίας λοιπόν προβλέπει μια σειρά ως προς την επικοινωνία με τον δανειολήπτη και την προσπάθεια ρύθμισης του δανείου του. Πρέπει να επικοινωνήσει λοιπόν η εταιρεία διαχείρισης τον δανειολήπτη, πρέπει να του ζητήσει τα οικονομικά του στοιχεία, να τα στείλει αυτό, να τα επεξεργαστεί η εταιρεία διαχείρισης. Περνάνε από διάφορες προϋποθέσεις σχετικά με την πρόταση που θα κάνει η εταιρεία διαχείρισης. Λαμβάνουν υπόψη και αξιολογούν τα εισοδήματά του, την ακίνητη περιουσία του, το ύψος της αξίας της περιουσίας, τις άλλες ρυθμίσεις και τις άλλες υποχρεώσεις που έχει κάνει με φορεία, ασφαλιστικά ταμεία ή με άλλες τράπεζες. Και βγαίνει ένα ποσό που θεωρεί η εταιρεία ότι μπορεί, ότι είναι σε θέση να πληρώσει. Μάλιστα. Του κάνει την πρόταση. Αν ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί, μπορεί να κάνει αντιπρόταση. Στο τέλος, φυσικά, γίνεται αυτό που θέλει η εταιρεία διαχείρισης. Τι προσδοκίες λοιπόν πρέπει να έχει ο κάθε δανειολήπτης? Ρεαλιστικές προσδοκίες, όμως υπάρχουν προτάσεις. Για παράδειγμα, είχαμε μία περίπτωση που ενώ ο δανειολήπτης στο γραφείο ενώ είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά επειδή ήταν άνεργος και αυτός και η γυναίκα του, από 50.000 το χρέος τελικά θα πληρώσει 10.000. Δηλαδή με 50 ευρώ το μήνα κιόλας. Και γιατί έγινε αυτό? Επειδή ήταν άνεργος και αυτός και η σύζυγός του, παρόλο που είχαν ακίνητη περιουσία και μεγάλη. Άρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Φυσικά και να κάνει μια διαπραγμάτευση ο δανειολήπτης, είναι και θέμα συγκυρίας. Άρα πρέπει να το δοκιμάσει, να μην αφήσει τα χρέη του έτσι. Διότι το να βρεθεί σε ένα σημείο να είσαι στα πρόθυρα του πληστηριασμού και να χάσει ένα περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Περιμένουμε τον Ιούνιο, τώρα που θα ξεκινήσει ο τοχευτικός, να δούμε και τη στάση των τραπεζών. Θα εκκινούν αυτές τις διαδικασίες, θα καταθέτουν αιτήσεις πτώχευσης, διότι στην πτώχευση δεν την κάνει μόνο ο δανειολήπτης, έχει δικαίωμα να την κάνει και ο πιστωτής και η τράπεζα και η εταιρεία διαχείρισης θα καταθέτει. Άρα είμαστε σε ένα στάδιο αναμονής. Ας περιμένουμε μέχρι τότε, ελπίζω να υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες που τέλος πάντων θα προστατεύουν σε ένα μεγάλο κομμάτι και τους. Όταν σου έρθει πρόγραμμα πληστηριασμού, υπάρχουν νομικά μεσάμυνας. Ακόμα μπορεί να κατατεθεί μια αίτηση στο ειρηνοδικείο, απλά και μόνο για να μπλοκάρεις και να κερδίσεις χρόνο, γιατί στο ειρηνοδικείο δεν προστατεύεται πλέον η κυρία κατοικία. Υπάρχουν ανακοπές που μπορείς να κάνεις κατά του προγράμματος πληστηριασμού. Βέβαια, τα δικαστήρια είναι φιδωλά, δεν θα δώσουν έτσι αφιδώς προστασία. Στην πράξη όμως καταλαβαίνω ότι οι πληστηριασμοί δεν γίνονται. Βέβαια, αυτό έχουν αγωνία οι δανειολήπτες. Από 1η Ιουνίου όμως απελευθερώνονται όλα και θα αλλάξει τελείως το τοπίο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και τη βοήθειά σας. Την άλλη φορά που έχουμε την κυρία Κοσάνου να παίξουμε και αυτά τα φοβερά βιντεάκια που ανεβάζει στο διαδίκτυο. Ναι, βέβαια. Θα φτιάξω άλλο ένα. Αναμένουμε.